Κυριακή 3 Νοεμβρίου σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των παλαιών μαρτύρων οι οποίοι μαρτύρησαν γύρω στο 330 στην Περσία που τότε ήταν ειδωλολατρική και σήμερα είναι δυστυχώς μουσουλμανική, στο σημερινό Ιράν περίπου. Αυτό λοιπόν των παλαιών μαρτύρων, Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αϊθαλά. Γιορτάζει επίσης τη μνήμη του νέου ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, ο οποίος είναι νέος ιερομάρτης στα τέλη του 18ου αιώνος, Καπαδόκης, στη Νεάπολη της Καπαδοκίας, κοντά στο Προκόπη, κοντά στην Κεσάρια, του οποίου τα λείψανα τώρα βρίσκονται στον Περισσό, στην Αθήνα, και την ανακομιδή επίσης των λειψάνων του μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του οποίου γιορτάζουμε συγχρόνως με την ανακομιδή των λειψάνων του από τη Ρώμη όπου εμαρτύρησε και τα εγγένεια του ναού του που έγιναν κάτω στην Γίδα κοντά στα Ιεροσόλυμα της Παλαιστίνης, όπου εκεί του ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός, που σήμερα όμως είναι ένας ταπεινός ναός και τον επισκεπτόμαστε συχνά όσοι πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και προσκυνούμε στη Γίδα. Η Ευαγγελική όμως περικοπή, την οποία ακούσαμε από το Καταλουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, μας παρουσιάζει την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, του πτωχού Λαζάρου, που εδίδαξε ο Χριστός προς τους μαθητάς του και προς τον λαό, μεταξύ των οποίων ήσαν και πλούσιοι Φαρισαίοι, για τους οποίους κυρίως του έλεγε, παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Ας την παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά λόγια και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε κάποια σημεία της για να διδαχθούμε. Ιδιαίτερα αυτή η παραβολή μας δίνει μία εικόνα της μεταθάνατον ζωής, τι συμβαίνει μετά από τον θάνατο όλων μας. Και αυτή η εικόνα μάλιστα είναι ζωγραφισμένη από τον λόγο του ίδιου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μας λέγει λοιπόν με απλά λόγια η παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου ότι ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος, ο οποίος φορούσε πορφυρά ενδύματα απ' έξω και λινά πολύτιμα από μέσα, πορφύραν και βίσων, εφρενόμενος καθημέρα λαμπρός, και καθημερινά διασκέδαζε με πλούσια τραπέζια. Και υπήρχε και ένας φτωχός ονόματι Λάζαρος που ήταν πεταγμένος, πεσμένος στην πόρτα του πλουσίου, γεμάτος πληγές, και επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου και δεν του έδιναν τα ψίχουλα, αλλά και τα σκελιά ερχόταν και έγλυφαν τις πληγές του. Συνέβη όμως, όπως θα συμβεί σε όλους μας, να πεθάνει ο πτωχός Λάζαρος και να μεταφερθεί από τους αγγέλους στον τόπο όπου αναβάλλεται ο Αβραάμ, στον Παράδεισο. Και πέθανε και ο πλούσιος και τάθηκε. Και από τον Άδη όπου βρέθηκε ο πλούσιος, από την κόλαση και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του και φώναξε προς τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο πλούσιος, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δακτύλου του και να με δροσίσει, να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Και ο Αβραάμ του είπε, «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ στη ζωή σου απόλαυσες τα αγαθά σου, τραπέζια πολυτελή, ενδύματα πολυτελή, και ο Λάζαρος αντίθετα τα κακά. Τώρα όμως αυτό χαίρεται και εσύ υποφέρεις και εσύ οδυνάσαι. Άλλωστε μεταξύ μας υπάρχει μεγάλο χάσμα,
ώστε όσοι θέλουν να περάσουν από εδώ σε εσάς να μην μπορούν, ούτε όσοι είναι από εκεί να περάσουν σε εμάς, από την κόλαση στον παράδεισο ή από τον παράδεισο στην κόλαση. Και είπε ο πλούσιος, αφού αυτό είναι αδύνατο, πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ λοιπόν να στείλεις τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, γιατί έχω 5 αδελφούς, για να τους ενημερώσει τι συμβαίνει μετά από τον θάνατο, ώστε να μην έρθουν και αυτοί σε αυτόν τον τόπο των βασάνων. Και του είπε ο Αβραάμ, δεν χρειάζεται να στείλω τον Λάζαρο, έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες, ας τους ακούσουν. Και αντίπε ο πλούσιος, όχι πάτερ Αβραάμ, αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς και τον δουν αναστημένο, θα μετανοήσουν. Και ο Αβραάμ όμως του απήντησε, αν δεν ακούνε τον Μωυσή και τους προφήτες, δεν θα πιστούν ούτε κι αν κάποιος αναστηθεί εκ νεκρών. Ή Μωσέως και των προφητών ου κακούσιν, ουδέ εάν της εκ νεκρών αναστεί, πιστήσονται. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι μας λέγει αυτή η παραβολή. Μας είπε λοιπόν ότι ήταν κάποιος άνθρωπος πλούσιος, ο οποίος ντυνόταν με πορφυρά και λινά πολυτελή εφάσματα και κάθε μέρα διασκέδαζε με πλούσια τραπέζια. Και ένας φτωχός που ονομαζόταν Λάζαρος, ο οποίος ήταν πεταμένος στην πόρτα αυτού του πλουσίου. Αξίζει εδώ να παρατηρήσουμε ότι κατατονίζουν οι Άγιοι Πατέρες ότι η παραβολή ο Χριστός μνημονεύει τον πτωχό με το όνομά του. Πτωχός δε είναι της ονόματι Λάζαρος. Ενώ του πλουσίου δεν αναφέρει το όνομά του, ένας πλούσιος. Ο Θεός δεν θυμάται τους αδίκους, τους κακούς, τους ανελεήμονους. Το λέει και η Παλιά Διαθήκη, ουμή μνηστώ των πονηρευωμένων, δεν θα θυμηθώ τους πονηρούς. Ο Θεός λοιπόν δεν γνωρίζει τα ονόματα των κακών και πονηρών ανθρώπων, αλλά μόνο τα ονόματα των αγαθών, των πτωχών, των ασήμων. Ο Θεός γνωρίζει τους καλούς ανθρώπους κατ' όνομα. Κατ' όνομα καλεί τα ίδια πρόβατα, ενώ τους κακούς τους αγνοεί και δεν τους μνημονεύει. Γι' αυτό και εδώ σχετικά με τον πλούσιο λέγει «άνθρωπος δε της ειν», ένας άνθρωπος. Ενώ όταν αναφέρεται στον φτωχό Λάζαρο τον δίκαιο λέγει «πτωχός δε της ειν ονόματι Λάζαρος». Μας αναφέρει το όνομα του δικαίου, του πτωχού, του πάσχοντος, ενώ το όνομα του πλουσίου, ο οποίος στον κόσμο ήταν λαμπρός και γνωστός και διάσημος σε όλους, δεν τον μνημονεύει ο Θεός. Είναι ξεχασμένοι οι κακοί από τον Θεό. Και μας λέει στη συνέχεια η παραβολή ότι ο φτωχός ο Λάζαρος επιθυμούσε να χορταστεί από τα ψυχία, από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου και κανένας δεν του έδιδε. Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες κάνουν πολύ ωραίες σκέψεις που έχουν σχέση και με την κοινωνική πραγματικότητα, την διαχρονική κοινωνική πραγματικότητα, την αντίθεση ανάμεσα στους πλουσίους και στους πτωχούς και στις διεκδικήσεις για το περίφημο κοινωνικό πρόβλημα. Μας λένε λοιπόν ότι ο πτωχός ο οποίος υποφέρει δεν διεκδικεί το τραπέζι του πλουσίου, δεν ζητούσε δώστε μου και εμένα φαγητά και ρούχα και ενδύματα, όπως συνέβαινε στις γνωστές κοινωνικές αντιπαρατάξεις, ιδιαίτερα όπου επικράτησε ο κομμουνισμός και ο μαρξισμός στην πάλη των τάξεων, που οι φτωχοί θέλουν να στραφούν εναντίον των πλουσίων, όχι απλώς, αλλά όπως λέγεται, ουσιαστικώς θέλουν να γίνουν εκείνοι πλούσιοι και να κάνουν τους πλουσίους φτωχούς. Δεν διεκδικεί ο πτωχός ο Λάζαρος το τραπέζι του πλουσίου. Ενθυμούμε ένα ποίημα που μαθαίναμε στο δημοτικό σχολείο παλαιότερα,
Το θυμάμαι μαθητούδη στο δημοτικό σχολείο. Μη σας είναι ο ξένος πλούτος ένα αγκάθι στην καρδιά. Μη ζηλεύετε τους πλουσίους. Πέστε αζήλευτα, είναι τούτος εργασίας κληρονομιά. Να πείτε χωρίς να ζηλεύετε ότι τον απέκτησαν πολλοί γιατί εργάστηκαν. Ο φτωχός ζητούσε απλώς τα ψίχουλα, ο Λάζαρος. Δεν λέει δώστε μου και εμένα από τα φαγητά, τα λαμπρά και από τα φορέματα τα ωραία που έχετε εσείς. Είναι τόσο ολιγαρκής ο Λάζαρος που όπως λέγει η παραβολή και επιθυμών χορταστήνε από των ψυχίων των πιπτόντων από τη στραπέλη του πλουσίου. Και εδώ φαίνεται η καρτερικότητα, η αρετή, δεν είναι όλοι οι πτωχοί ενάρετοι, όσοι είναι καρτερικοί και υπομένουν. Εδώ φαίνεται η καρτερικότητα και η μη διεκδίκηση, κάτι δυστυχώς που δεν υπάρχει στη σημερινή εποχή, όπου όλοι έχουν γίνει διεκδικητικοί, όλοι διεκδικούν δικαιώματα, δικαιωματισμός. Και συμπληρώνει στην εικόνα του πτωχού η παραβολή, αλλά και οι κίνες ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού. Ερχόταν και τα σκυλιά και έγλυφαν τις πληγές του. Σχετικά με την εικόνα αυτή των σκύλων που έγλυφαν τις πληγές του πτωχού Λαζάρου, δίνονται από τους ερμηνευτές οι εξής δύο εκδοχές. Κατά μία άποψη θέλει να δείξει ο Χριστός την παραβολή ότι το ανθρώπινο περιβάλλον του πλουσίου ήταν πολύ σκληρότερο ακόμη και από τα σκυλιά. Ότι τα ζώα από συμπάθεια προς τον Λάζαρο πήγαιναν για να θεραπευθούν οι πληγές του. Γιατί είναι γνωστό ότι ο σύελος, το σάλιο, επιτιθέμενος επάνω στις πληγές, ασκεί θεραπευτική ιδιότητα. Μία λοιπόν ερμηνεία είναι ότι από συμπάθεια τα σκυλιά πήγαιναν και έγλυφαν τις πληγές του αρρώστου και αυτό δείχνει την απανθρωπία του περιβάλλοντος του ανθρωπίνου, ότι κατά ζώα ήταν συμπαθέστερα ακόμη προς τον πτωχό Λάζαρο. Υπάρχει όμως και η άλλη ερμηνεία, η άλλη εκδοχή, που είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο σκληρή εναντίον των σκυλιών τώρα, διότι δέχεται ότι και τα σκυλιά πήγαιναν εκεί για να ταλαιπωρούν περισσότερο και να αυξάνουν το μαρτύριο αλλά και την αρετή του πτωχού Λαζάρου. Το σημαντικό όμως στη συνέχεια της περικοπής είναι ο θάνατος. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Ο στίχος αυτός είναι πολύ σημαντικός γιατί καταρρύπτει τον ισχυρισμό κάποιων ακόμη και θεολόγων και κληρικών αμαθών ότι η μεταφορά των ψυχών από τους αγγέλους είναι μεταγενέστερη διδασκαλία και δεν έχει έρευνα στη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Μέρα στο Ευαγγέλιο όμως το αψευδές στόμα του Κυρίου ο ίδιος το είπε «Εγένετο αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ». Οι άγγελοι πήραν την ψυχή. Και μάλιστα επισημαίνουν οι ερμηνευτές όχι μόνο από τον φύλακα άγγελο, γιατί ο καθένας από εμάς έχει φύλακα άγγελο, αλλά δημιουργείται τιμητική φρουρά αγγέλων που συνοδεύει την ψυχή του καθενός, των δικαίων, των αναρέτων. Στέλνει ο Θεός τιμητικά ολόκληρο σώμα αγγέλων για να συνοδεύσουν τις ψυχές των Αγίων και δικαίων. Υπάρχουν μάλιστα οράματα ασκητών και Αγίων στις διηγήσεις των γεροντικών, όπου εκεί πραγματικά είδαν πολύ σε έκσταση να φεύγουν ψυχές δικαίων ανθρώπων συνοδευόμενες από πολλούς αγγέλους. Από το αλάθητο λοιπόν στόμα του ίδιου του Χριστού λέγεται «Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ». Τι σημαίνει όμως ο κόλπος του Αβραάμ? Ο Αβραάμ, όπως θέλουμε, ήταν επί γης πλούσιος. Δεν είναι όλοι οι πλούσιοι κακοί, και από τους πλουσίους έχουμε Αγίους.
επί γης οι πλούσιοι, οι κακοί πλούσιοι, περιφρονούσαν τον πτώχο Λάζαρο. Στον ουρανό τώρα ένας πλούσιος Άγιος, ο Αβραάμ, έρχεται πλέον και όχι μόνο δεν περιφρονεί τον πτωχό Λάζαρο όπως τον περιφρονούσαν στον κόσμο, αλλά τον παίρνει και στο πιο στενό του περιβάλλον, στην αγκαλιά του, στον κόλπο του. Γι' αυτό και στις αγιογραφικές παραστάσεις ο πτωχός Λάζαρος παριστάνεται καθισμένος στην αγκαλιά του Αβραάμ. Αυτή η εικόνα λοιπόν κατά μία άποψη θέλει να δείξει ότι ένας Άγιος πλούσιος δεν περιφρονεί πλέον τον πτωχό, αλλά στην άλλη ζωή τον υποδέχεται και τον τοποθετεί στο εγκύτερό του περιβάλλον. Κατά άλλη άποψη που είναι επίσης σωστή, ο κόλπος του Αβραάμ ουσιαστικός είναι μία έκφραση του Παραδείσου. Τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγαν στον Παράδεισο, όπου είναι ο Αβραάμ και όλοι οι δίκαιοι. Για τον πλούσιο τι έγινε? Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Εδώ μνημονεύεται απλώς η ταφή του πλουσίου, όχι πως τον συνόδευσαν και αυτόν άγγελοι, αντίθετα ξέρουμε μετά ότι τον συνοδεύουν τελώνια σκυρά. Και σίγουρα η κηδεία του, η ταφή του θα έγινε με μεγαλοπρεπή συνοδεία, όπως συνήθως γίνεται, ενώ του πτωχού Λαζάρου θα ήταν μια άσημη ταφή, άσημη κηδεία, και κανένας δεν θυμόταν την ταφή του Λαζάρου. Υπάρχει επίσης και μια άλλη ερμηνευτική δυνατότητα εδώ, ότι ουσιαστικός είναι ολοκληρωτικός ο πνευματικός θάνατος για τον πλούσιο, απέθανε και ετάφη. Ετάφη και σωματικά, ετάφη και πνευματικά. Ολοκληρωτικός θάνατος, ετάφη. Ενώ ο δίκαιος Λάζαρος ζει στους κόλπους του Αβραάμ. Η συνέχεια είναι πολύ σπουδαία για τα μεταθάνατον. Τι μας λέει λοιπόν? Ο πλούσιος στον Άδη και το Άδη επάρα στους οφθαλμούς αυτού. Ο πλούσιος μετά τον θάνατο βρίσκεται στον Άδη, όπου κατατάχθηκε ασφαλώς για τις πολλές αμαρτίες του, για την σκληρότητά του, αλλά και εξαιτίας της ασυμπαθίας και της ελλείψεως αγάπης που έδειξε προς τον Λάζαρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπασχε πληγωμένος, ασθενής στην πόρτα του σπιτιού του, δεν έτυχε καθόλου συμπαθία του. Και χωρίς να μας εξηγεί ο Χριστός, εννοούνται ευκόλως οι λόγοι που τον οδήγησαν στον Άδη. Στον Άδη λοιπόν στην κόλαση πηγαίνουν όλοι οι ασυμπαθείς, οι ανελεήμονες, οι σκυροί, οι άκαρδοι, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και εν το Άδη επάρα στους οφθαλμούς αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Μας απασχολεί όλο το θέμα. Τι συμβαίνει μετά από τον θάνατο? Σημαίνει πως η ζωή μετά από τον θάνατο δεν είναι μια ζωή ύπνωσης και έλλειψη συνειδήσεως, γιατί και στην Αρχαία Ελλάδα και στην Παλαιά Διαθήκη πεθαίνει κανένας και είναι σαν σε νάρκωση. Δεν παθαίνει τίποτε, δεν τιμωρείται. Είναι μία ζωή μετά από τον θάνατο, ζωή συνειδήσεως. Βλέπει κανένας και αισθάνεται. Και βεβαίως δεν εννοούνται εδώ οι σωματικοί οφθαλμοί, γιατί το σώμα βρίσκεται ήδη στον τάφο. Εννοείται η συνείδηση, η γνώση, η ψυχή έχει εγρήγορση. Και εν το Άδη επάρα στους οφθαλμούς αυτού, υπάρχον εν βασάνης. Σήκωσε τα μάτια του, τις ψυχές του τα μάτια. Ο ασυμπαθής λοιπόν προς τον Πάσχοντα Λάζαρο πλούσιος βρίσκεται στον Άδη και βασανίζεται. Και ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Βλέπει, αισθάνεται, δεν είναι αρκωμένος. Το απομακρόθεν τον Λάζαρο δείχνει ότι οι δίκαιοι και οι άδικοι είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Παρακάτω θα πει ότι χάσμα μέγα εστήρικτα, υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στον Παράδεισο και στην κόλαση. Ενώ λοιπόν ο ίδιος βρισκόταν στον Άδη και βασανιζόταν, βλέπει τον Λάζαρο, τον περιφρονημένο, τον πληγωμένο στην πόρτα του, μέσα στην αγκαλιά του Αβραάμ, στη δόξα του Παραδείσου. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει συνείδηση στον άλλο κόσμο. Τα βλέπει τώρα ο πλούσιος. Τα αισθάνεται.
συνείδηση, η οποία μάλιστα επιτείνει την κόλαση και το μαρτύριο, με το να συνειδητοποιεί ότι πρόσωπα στα οποία δεν έδινε σημασία σε αυτή τη ζωή και τα θεωρούσες τελείως περιφρονημένα, τώρα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από σένα. Και άστε να θυμίσω εδώ μια πολύ ωραία διήγηση, την έλεγα συχνά στον Άγιο Αντώνιο, ίσως είναι και δίδαγμα για όλους μας, θα το τονίσω και στο τέλος των επιλογών, μια ωραία διήγηση η οποία λέει ότι υπήρχε κάποια πλούσια κυρία η οποία θέλησε να μάθει πού θα βρεθεί στην άλλη ζωή. Και ο Θεός επέτρεψε να βρεθεί σε έκσταση και να πάει στην άλλη ζωή. Πήγαινε να δεις. Και άρχισε με τη συνοδεία Αγγέλου να βλέπει εκεί πανέμορφες επάβλεις, βίλες και να θαυμάζει. Τελικώς έφτασε σε ένα ωραιότατο σπίτι και αναρωτήθηκε σε ποιον άραγε να ανήκει αυτό το σπίτι. Όταν έμαθε ότι ανήκει στον κυπουρό της, απόρρισε. Ο κυπουρός, άλλος Λάζαρος, τον οποίον ασφαλώς περιφρονούσε η πλούσια κυρία, ο κυπουρός στην άλλη ζωή είχε καλύτερη θέση από ό,τι είχαν οι κύριοι και οι δεσπότες, αυτοί και οι δικοί της. Όταν στη συνέχεια, μαθαίνοντας πως για αυτήν επιφυλάσσεται μία άθλια παράγκα στην άλλη ζωή, διαμαρτυρήθηκε. Εγώ παράγκα και ο κυπουρός μου σε ωραίο σπίτι. Και ο άγγελος που την συνόδευε της απάντησε ότι το σπίτι που θα έχει κανείς στην άλλη ζωή, προσέξτε το, κτίζεται με τα υλικά που στέλνει από αυτήν τη ζωή. Αν στείλεις αγάπη, καλοσύνη, αγαθοεργίες, ελεημοσύνες, ταπείνωση, με αυτά τα υλικά κτίζεται έπαυλη για αυτόν που τα στέλνει. Αν στείλει κακίες και αμαρτίες, με αυτά τα άθλια υλικά κτίζεται για αυτόν ένα άθλιο σπίτι. Έχουν συνείδηση λοιπόν οι ψυχές στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και ο πλούσιος φώναξε προς τον Αβραάμ, «Ελέησον με και πέμψον Λάζαρον, σύλλε το Λάζαρο να βάψει το άκου του δακτύλου του σε νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί καταφλέγουμε». Φώναξε επειδή ήταν μακριά, μακρόθεν. Και αυτό ο στίχος είναι επίσης πολύ σημαντικός, γιατί μας δίνει μία εικόνα της κόλασης. Λέγει λοιπόν ο πλούσιος, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με, ελέησον με». Ένας ερμηνευτής λέγει τα εξής για το «ελέησον με». Όταν ζούσε ο πλούσιος, σκέφτηκε ποτέ να ζητήσει το έλεος του Θεού? Είπε ποτέ «Κύριε ελέησον»? Στη ζωή του δεν σκέφτηκε να ζητήσει το έλεος του Θεού. Τώρα που βρίσκεται εν βασάνης, θυμήθηκε να ζητήσει έλεος. «Και πέμψω Λάζαρον». Δείτε τώρα ταπείνωση ο πλούσιος. Τον Λάζαρο τον περιφρονημένο που ούτε το όνομά του έλεγε, τώρα ζητάει να τον στείλει ο Αβραάμ. Να κάνει τι ο Λάζαρος? Όχι να τον απαλλάξει από τα βασανιστήρια. Δεν υπάρχει να πάει κανένας από την κόλαση στον παράδεισο. Αλλά τι να κάνει? Έχουν συνείδηση της καταστάσεως των καταδικασμένων στον Άδη. Και είναι απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση, γιατί υπάρχουν δυστυχώς ορθολογιστές θεολόγοι που φτάνουν στο σημείο να ζητούν αποκατάσταση των αμαρτωλών. Δεν είναι δυνατόν να φύγουν από την κόλαση και να πάνε στον παράδεισο, μία αίρεση που εδίδαξε ο Οριγένης. Και τώρα υπάρχουν και διδάσκονται ακόμη και στις θεολογικές σχολές. Δεν θα τιμωρούνται εκεί αιωνίως, θα κάνει ο Θεός αποκατάσταση, όλοι θα φύγουν από την κόλαση. Εδώ ο πλούσιος έχει συνείδηση της καταστάσεως του, δεν ζητά να απαλλαγεί από την κόλαση και να μεταφερθεί στον παράδεισο, δεν λέει «Πάτερ Αβραάμ, πάρε με από εδώ εκεί που είστε εσείς», αλλά στείλε τον Λάζαρο να με δροσίσει λίγο τη γλώσσα μου. Ζητά εκεί που βρίσκεται μια μικρή άνεση, να δάψει ο Λάζαρος το άκρο του δακτύλου του μέσα στο νερό και να πάει να το καταψύξει τη γλώσσα για να νιώσει μια μικρή ανακούφιση μέρα σε εκείνη τη φλόγα. Και λένε εδώ οι πατέρες, συνδυάζοντας αυτό με την κατάσταση του Λαζάρου στην επίγεια ζωή, ο Λάζαρος εδώ τι έπαιρνε κάτω στη γη? Ψυχία.
ψίχουλα. Και τώρα στην άλλη ζωή, ένα ψυχείο, μια στάλα νερό ζητάει ο πλούσιος για να τον αναπαύσει. Έστω προς καιρόν από αυτήν την οδύνη. Του απάντησε όμως ο Αβραάμ, τέκνον, νίσθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Εσύ απόλαυσες τη ζωή σου. Και ο Λάζαρος υπέφερε. Νην δε όδε παρακαλείται, εσύ δε οδυνάσαι. Και ο Λάζαρος τώρα εδώ παρακαλείται, είναι σε καλή κατάσταση, εσύ υποφέρεις. Και σχολιάζουν επίσης εδώ οι ερμηνευτές ότι ο Αβραάμ δεν αποπέρνει τον πλούσιο, αλλά η συμπεριφορά του είναι μια αγάπη. Του λέει τέκνον, μνήσθητη, τον αποκαλεί τέκνον. Θυμήσου παιδί μου, και έχει σημασία η ανάμνηση εδώ, υπάρχει μνήμη στην άλλη ζωή, δεν ξεχνούμε, μνήσθητη, θυμήσου, μνήσθητη. Όταν ήσουν στη ζωή, εσύ απολάμβανες πορφύραν και βίσον και εφρονόμενος καθημέρα λαμπρός. Και ο Λάζαρος βασανιζόταν από την ασιτία και τα έλκη. Τώρα ανατρέπεται αυτή η κατάσταση. Και το λέω συχνά, θα σου το πω, το είπα και εδώ νομίζω κάποια φορά. Πώς γίνεται ανατροπή στην άλλη ζωή. Όλα ανατρέπονται. Ταξίδευα κάποια φορά με την πρεσβυτέρα στην Τίνο. Και πάνω στο πλοίο που ταξιδεύαμε, ερχόταν ένα παιδάκι από αυτά που θεωρούμε πως είναι καθυστερημένα. Και ένιωθε άνεση με την παρουσία ενός κληρικού με το ράσο. Ερχόταν διαρκώς δίπλα μου και καθόταν δίπλα στο ράσο, στον ιερέα. Κάποια στιγμή σηκώνεται και μου λέει, «Πάτερ, στην άλλη ζωή θα πάθουν την πλάκα τους οι κακοί και οι πλούσιοι. Όλα θα αλλάξουν στην άλλη ζωή». Το παιδί το καθυστερημένο. «Πάτερ, στην άλλη ζωή θα πάθουν την πλάκα τους οι πλούσιοι». Τώρα εδώ ο Λάζαρος βρίσκεται σε ανάπαυση, ενώ εσύ βρίσκεσαι σε οδύνη. Είναι αιώνια η κόλαση και αιώνια η αφροσύνη. Και όλα τα άλλα φλιναλήματα που λένε μερικοί θεολόγοι για αποκατάσταση των πάντων επαναλαμβάνουν την ρητική διδασκαλία του Οριγένη, την οποία κατεδίκασε η Εκκλησία μας συνοδικά. Χάσμα μέγα εστήριχτε, ώστε αν θέλουν κάποιοι να έρθουν από εδώ προς εσάς δεν μπορούν, ούτε αυτοί που είναι τιμωρημένοι να έρθουν προς εμάς, προς την πλευρά του Παραδείσου. Και όντως ο πλούσιος αντιλαμβάνεται την κατάστασή του και τα αποδέχεται όλα αυτά αδιαμαρτύρητα. Μόνο παρακάλεσε τον Αβραάμ, αφού ο ίδιος δεν μπορεί να αλλάξει την κατάστασή του, να στείλει τον Λάζαρο τουλάχιστον να πει τι συμβαίνει στους αδελφούς του, ώστε τουλάχιστον οι συγγενείς του να μην πάθουν αυτά που έπαθε αυτός. Σκέφτεται λοιπόν ο πλούσιος τα αδέλφια του και παρακαλεί τον Αβραάμ. Αυτό σημαίνει πως μας σκέφτονται οι τεθνεώτες. Μπορούν και μας σκέφτονται και μας παρακολουθούν. Σκέφτεται λοιπόν ο πλούσιος τα αδέλφια του και παρακαλεί τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο να δώσει μαρτυρία, ώστε να μην καταδικαστούν και αυτοί στον τόπο εκείνο της βασάνου. Αυτό λοιπόν δείχνει την μέρημνα και τη σκέψη που έχουν όλοι όσοι βρίσκονται στην άλλη ζωή για τους συγγενείς τους. Και του απάντησε ο Αβραάμ ότι έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες, ας τους ακούσουν, δεν χρειάζεται να στείλω τον Λάζαρο. Υπάρχει ο Μωυσής και οι προφήτες. Η απάντηση του Αβραάμ έχει σημασία για όλες τις εποχές και για τη δική μας. Διότι όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και επαναλαμβάνει ο Θεοφύλακτος, υπάρχουν πάντοτε αυτοί που λέγουν ποιος πήγε στον Άδη και γύρισε και αναστήθηκε για να μας διηγηθεί τι είδε για να πιστέψουμε κι εμείς. Τι ούτη κοινήνη είναι λέγοντες τι είδε τα ανάδου, τι σε ελθόν εκείθε να πήγγειλεν ημίν και τι να πιστέψουμε, πήγε κανένας και γύρισε. Ένα πρόβλημα που από τότε απασχολούσε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν εδώ στη συνάφεια αυτή να πούμε ότι πράγματι έχουν δίκιο αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται, ακόμη κι αν γίνει κάποια ανάσταση νεκρού, να πιστούν οι άπιστοι. Διότι έχουν γίνει αναστάσεις νεκρών και πολλοί δεν πίστεψαν. Δεν αναστήθηκε ο Λάζαρος. Δεν έκανε ο Χριστός αναστάσεις στην κόρη του Ιαΐρου, την χείρα, τον ιό της χείρας της Ναΐν. Όχι αναστάσεις. Και στη συνέχεια από Αγίους, ο Άγιος Γεώργιος, του οποίου γιορτάζουμε σήμερα,
την ανακομιδή των διψάνων του. Ανέστησε νεκρό. Και ένα νεκρό βόδιο ανέστησε. Πιστέψαν όλοι οι άλλοι, λίγοι πολλοί πιστέψαν. Και εν πάση περιπτώσει το κύριος και αξιοπιστία αυτού του νεκρού, ο οποίος θα αναστηθεί, δεν μπορεί να συγκριθεί με το κύριος και την αξιοπιστία του Χριστού, ο οποίος ήρθε από εκεί. Τι περισσότερο θα πει ένας αναστημένος νεκρός από τον Χριστό, ο οποίος είναι από την θεότητα εκ των πατρικών κόλπων, κατέβηκε και ήρθε εδώ στη γη και μας μίλησε για όλα αυτά. Γιατί λοιπόν δεν πιστεύουμε στον Χριστό και στους Αποστόλους και στους Προφήτες και στους Αγίους και περιμένουμε κάποιος να αναστηθεί για να μας πείσει? Και όπως ελέγχθη, πολλοί θα αμφισβητήσουν ακόμη και την Ανάσταση. Γι' αυτό λέγει ο Πατριάρχης Αβραάμ στον Πλούσιο, δεν χρειάζεται, έχωση Μωυσέα και τους Προφήτες, ακουσάτωσαν αυτόν. Όταν ο Κύριος έκανε θαύματα, και τότε οι Ιουδαίοι δεν πίστευαν. Θεωρούσαν, μάλιστα, ότι ενεργούσαν με την βοήθεια του Σατανά. Και στη σημερινή όμως εποχή, που υπάρχει το πρόσχημα, ποιος ήρθε από τον άλλο κόσμο για να μας πει πώς είναι εκεί, γίνονται και τώρα νεκραναστάσεις. Και πάλι όμως δεν πιστεύουν οι άφρονες και θαύματα. Γι' αυτό θα βρεθούν αναπολόγητοι στην άλλη ζωή. Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, η σημερινή εδώ ανάλυση της Ευαγγελικής περικοπής της παραβολής του Πλουσίου και του Λαζάρου, σκεφτόμουν ότι ο καλύτερος επίλογος θα ήταν να επαναλάβω αυτή την ωραία διήγηση, ότι το μέλλον μας στην άλλη ζωή, που θα είναι ζωή συνειδητή, θα αναστηθούν τα σώματά μας στη Δευτέρα Παρουσία, θα ενωθούν με τις ψυχές μας, οι οποίες ψυχές μας τώρα έχουν συνείδηση. Βλέπετε ο Πλούσιος, τα σκέφτεται όλα και τους συγγενείς του, καταλαβαίνουν. Και θα συνεχίσει στη συνέχεια μετά τη Δευτέρα Παρουσία η ζωή στην αιωνιότητα, είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς στην άλλη ζωή να βρεθούμε σε καλή θέση, να έχουμε καλή κατοικία, να έχουμε έπαυλη, όπως ήθελε αυτή η κυρία της διηγήσεως η Πλούσια, ας στείλουμε στην άλλη ζωή υλικά από τώρα. Υλικά αγάπης, ταπείνωσης, επιοικίας, συγχώρησης και ορθής ομολογίας της πίστεως. Αμήν.